Και θέλω να καλημερίσω σήμερα στη συχνότητα έναν από τους συντελεστές αυτής της προσπάθειας, ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Αλόκ Διαννάκη. Καλημέρα, κύριε Αλόκ Διαννάκη. Καλημέρα σας, κύριε Γιώργο. Καλημέρα σας. Και ευχαριστώ πολύ. Γιατί η απόφαση από το Σύλλογο Εργαζομένων, το Πανεπιστήμιο, το καταλαβαίνω τα πανεπιστήμια, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για μια τέτοια θεματική? Αυτή την ερώτηση μας τον έχουν κάνει, κύριε Γιώργο, αρκετοί. Γιατί εμείς οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο Άμυνας? Μα αυτό είναι θέμα και υποχρέωση του κάθε πολίτη. Και όχι γιατί εμείς έχουμε ίσως περισσότερο πατριωτισμό από ό,τι οι υπόλοιποι πατριώτες μας. Σίγουρα υποκινούμαστε και οδηγούμαστε από την αγωνία που έχουμε για την εξέλιξη αυτή, η οποία βέβαια δεν είναι σημερινή, είναι κάτι το οποίο κυοφορείται χρόνια. Απλά σήμερα φτάσαμε πάλι στο σημείο να μιλάμε πια για κατάρρευση του δημογραφικού ζητήματος στη χώρα. Για κατάρρευση, έχετε δίκιο. Αν δει κανείς τα στοιχεία, ξεκινώντας από τον Εύρο και φτάνοντας, ίσως η Κρήτη είναι ακόμη μία εξαίρεση, αλλά δεν φαίνεται να μεταστρέφει το γενικότερο κλίμα, και φτάνοντας στα νησιά, σε παίρνει το κλάμα. Έτσι ακριβώς. Όπως είπατε, υπάρχουν πάρα πολλά χωριά και πολλά μικρά νησάκια, τα οποία τα τελευταία χρόνια δεν έχει καταγραφεί ούτε μία γέννηση. Οπότε λοιπόν δεν χρειάζεται πολύ να καταλάβει κανείς τι γίνεται και τι πρόκειται να ακολουθήσει για τη χώρα μας. Γιατί αυτές οι συνέπειες, οι προεκτάσεις έχουν να κάνουν πέρα από το εθνικό επίπεδο, που αυτό είναι ολοφάνερο, όταν πια δεν έχουμε κόσμο να επανδώσουμε δυο φρεγάτες, και στο οικονομικό τομέα. Γιατί το επόμενο κράχ οικονομικό, όπως έχουν πει και έχουν αναλύσει κατά επανάληψη οι διάφοροι ειδικοί και επιχειρηματίες μεγάλοι, είναι ότι το επόμενο τον οικονομικό αυτό τράξ θα γίνει λόγω αυτού ακριβώς της έλλειψης των ανθρώπων, των εργατικών χεριών, επιστημονικού προσωπικού και από όλα. Έχετε δίκιο. Και έχει και άλλες προεκτάσεις. Α, εγώ θα πω την πιο απλή. Το συνταξιοδοτικό που πολλοί σκέφτονται. Πώς θα παίρνεις και από ποιον εργαζόμενο σε αναλογία θα παίρνει σύνταξη όταν θα εξαφανίζονται αυτά σιγά σιγά, θα εξαϊλώνουν. Το ασφαλιστικό είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο θέμα. Δεν έχει ο κόσμος καταλάβει. Και ένας λόγος λοιπόν που γίνεται αυτή η προσπάθεια, ναι, είναι ο κόσμος να ενημερωθεί και να κάτσει να αναρωτηθεί τι γίνεται, πού πάμε, τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Γιατί όταν πια η αναλογία του εργαζόμενου, του εν ενεργεία δηλαδή εργαζόμενου και του μη εν ενεργεία, αντί για να είναι βιώσιμο ένα ταμείο θα πρέπει να είναι η αναλογία τουλάχιστον 1:4, τώρα πια πλέον πάμε περίπου 1:1. Δηλαδή πώς θα χρηματοδοτηθεί, πώς θα επιβιώσουμε μια τέτοια κατάσταση. Αύριο λοιπόν στις 7 θα γίνει αυτό. Πείτε μας λίγο για την ημερίδα, τα χρηστικά. Ημερίδα λοιπόν θα γίνει αύριο 7 η ώρα στη Συνεταιριστική Τράπεζα. Ναι. Θα είναι προσκεκλημένοι και ομιλητές, εισηγητές, από τους καλύτερους αφηγητές στο είδος του στην Ελλάδα, οποίοι αυτοί με το... θα μας αναλύσουν, θα μας δείξουν, θα μας αποδείξουν και τι πρέπει ακριβώς να γίνει από εδώ και πέρα πάνω σε αυτό το ζήτημα που συζητάμε. Θα είναι λοιπόν ο κύριος Γρίβας, ο καθηγητής της Σχολής Ευελπίδων, θα είναι ο κύριος Κοντζαμάνης, θα είναι ο κύριος Δαβρέτζος, θα είναι και ο κύριος Φίδης. Και φυσικά να επισημάνουμε και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω. Και θα είναι και ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Τριτέκνων, ο κύριος Κοντός, ο κύριος Κοντζαμάνης. Ο κύριος Κοντός των Τριτέκνων. Και βέβαια να πούμε ότι ο συντονιστής, αυτό πρέπει να το πω και δημόσια. Όχι, να μην πείτε. Ο συντονιστής θα είναι αυτός που μιλάει, δεν έχει σημασία αυτό. Εδώ να πούμε ποιοι θα μιλήσουν. Θα μιλήσει ο κύριος Κοντζαμάνης, καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ο κύριος Γρίβας, όπως είπατε σωστά, καθηγητής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Ο κύριος Λαβρέτζος, αναλυτής και διδάσκων σε πανεπιστήμια, αλλά κυρίως ένας από τους ελάχιστους με δημόσιες έρευνες και μελέτες πάνω στο δημογραφικό. Προχθές έβγαλε μία ανάλυση βόμβα για το τι γίνεται στον Εύρο δημογραφικά και τα οικονομικά δεδομένα ΑΕΠ Ελλάδας-Τουρκίας, να σε πάρει το κλάμα. Ο κύριος Γιώργος Φίλης, γεωπολιτικός αναλυτής, καθηγητής στο Λίδρα College. Και βεβαίως ο κύριος Κοντός, πρόεδρος Ομοσπονδίας Τριτέκνων Ελλάδας.
Ο στόχος αυτής της ημερίδας, στην οποία πρέπει να πω ότι μετέχει το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πολυτεχνείο, είναι διαϊδρυματική, και από την άλλη ο δικός σας σύλλογος, και μπράβο σας, ο Σύλλογος των Εργαζομένων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η στόχευση είναι πια πέρα από την ευαισθητοποίηση. Πιστεύετε ότι το πολιτικό σύστημα τα παίρνει τις μέτρητες ή απλά γράφει συνθήματάκια το κάθε κόμμα ανεξαρτήτως κόμματος στο πρόγραμμά του και τελειώσαμε? Πάντως μέχρι τώρα πρέπει να το πούμε, δεν θα το κρύψουμε, δεν είναι η δουλειά μας αυτή, εμείς είμαστε να τα βγάζουμε. Μέχρι τώρα η πολιτεία, γιατί πέραν των κοινωνικών διαστάσεων και προέλευση του ζητήματος, δεν είναι μόνο το οικονομικό βέβαια, είναι και άλλα θέματα, γενικότερα κουλτούρας που περνάνε στον κόσμο, οικογένεια, πατρίδα και τέτοια, αλλά και το οικονομικό όμως δεν είναι καθόλου αναλυταίο. Και εδώ είναι η αντίφαση, που πέρα από το τι λένε η κάθε πολιτική μας και η πολιτεία υπεύθυνη, άμα θα σκεφτούμε ότι δίνει επιδότηση 8.000 ευρώ στο αυτοκίνητο στο ηλεκτρικό και μόλις 2.000 και τώρα πρόσφατα για το κάθε παιδί που γεννιέται, και τότε εκεί καταλαβαίνουμε πόσο έχει συνειδητοποιήσει ή πόσο θέλει πραγματικά να πιάσει αυτό που είπατε πριν, τον Ταύρο τα κέρατα. Δεν βλέπουμε λοιπόν πολλά πράγματα από την πολιτεία, δεν έχουν συνειδητοποιήσει, δεν θέλουν, είναι πολλά που βάζει στο μυαλό σου. Γιατί αυτό το πράγμα είπαμε είναι χρόνια τώρα που κυοφορείται, το ξέραμε, και η απορία είναι, αφού λοιπόν το ξέραμε, το ξέραμε όλοι, γιατί δεν κάνει κάτι? Αυτά τα γιατί, τα ερωτήματα, νομίζω ότι θα πρέπει ο καθένας μας να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα και να πράξει αμέσως. Πρέπει να ασκηθεί λοιπόν πίεση, μεγάλη πίεση, από την κοινή γνώμη, από τον ελληνικό λαό, ώστε αυτό το πράγμα να αντισταθεί και να ξεκινήσουμε από τα σχολεία μέχρι πάνω, στα γεροκομεία. Δεν γίνεται κάτι. Χανόμαστε. Έχετε δίκιο. Γιώργος Σαλογδιανάκης, πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η εκδήλωση, επαναλαμβάνω, ημερίδα είναι αύριο στις 7 στα Χανιά, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανιών. Ανοιχτή για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται. Και θα υπάρξουν και στη συνέχεια αναλυτικές πληροφορίες γι' αυτό. Κύριε Σαλογδιανάκη, σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία αύριο. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.